Στο σημερινό βίντεο θα αναβαθμίσω την ψύκτρα του σερβερ που τρέχω στο σπίτι με σκοπό να δω τι θα κερδίσω από την αναβάθμιση. Πρόκειται για έναν τυπικό υπολογιστή από πλευράς parts, αλλά βασίζεται σε έναν υπερχρονισμένο 3600XT στα 4,3 GHz για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο μεγάλο load των virtual machines που τρέχει. Οι σύγχρονοι servers, είτε βρισκόμενοι σε σπιτικό περιβάλλον όπως εδώ είτε σε data centers, ψύχονται συνήθως από την πιο αποτελεσματική και δοκιμασμένη μέθοδο που υπάρχει, την αερόψυξη. Οι υδροψύξεις σε τέτοια περιβάλλοντα είναι no-no, κυρίως λόγω της αξιοπιστίας τους, μιας και ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις το πότε θα τρυπήσει ένα ψυγείο ή θα χαλάσει μια αντλία, φέρνοντας έτσι καταστροφικά αποτελέσματα και ίσως έναν καμένο επεξεργαστή ή οξυδωμένη κάρτα γραφικών. Τα πράγματα στις αεροψύξεις είναι πολύ πιο απλά. Εάν φροντίσεις να βάλεις μια καλή θερμαγόγιμη πάστα στον επεξεργαστή, σαν κάποια Arctic MX4 ή Thermal Grizzly για τους πιο ψαγμένους, τότε δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Το μόνο πράγμα που ίσως έχεις να φοβάσαι είναι οι ανεμιστήρες που θα παραδώσουν πνεύμα κάποια στιγμή. Αλλά και πάλι, υπό κανονικές συνθήκες, αυτό θα συμβεί μετά από χιλιάδες ώρες λειτουργίας. Το κομμάτι της ψύξης λοιπόν είναι κάτι που με ενδιέφερε και εμένα. Ήθελα κάτι 100% αξιόπιστο και ισχυρό, ώστε να μπορέσω να έχω τον σερβερ λειτουργικό για μεγάλα διαστήματα. Γι' αυτό και αρχικά επέλεξα την PureRock 2FX, ωστόσο το βασικό μειονέκτημα είναι ότι αφήνει το CPU να ξεπεράσει και τους 80 βαθμούς σε φορτίο, οπότε χρειάστηκαν πιο δραστικά μέτρα. Έτσι, η άλλη επιλογή ήταν η Be Quiet DarkRock Pro 5, η flagship της εταιρείας, την οποία θα δούμε εδώ. Η high-end αερόψυχτρα της Be Quiet έρχεται με 7 heat pipes, dual tower σχεδίαση και μία επινικελωμένη βάση που κάνει αρκετά καλή επαφή με το chip, όπως παρατήρησα κατά τις δοκιμές μου. Όσον αφορά αυτή τη high-end ψύχτρα, η εγκατάσταση ακολουθεί σχεδόν όλες τις υδροψύξεις της εταιρείας, με τα δύο κοντά λαμάκια στο πάνω και κάτω μέρος του socket και ολοκληρώνεται σε μερικά λεπτά. Εδώ να πω ότι για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, καλό θα είναι να ξαπλώσετε το case, αφού το να εγκαταστήσετε μια τόσο ογκώδη ψύχτρα με το ένα χέρι είναι κάπως δύσκολο, προφανώς. Το βασικό μπαράκι είναι ήδη τοποθετημένο επάνω στην ψύχτρα, όπως και οι βίδες του, οπότε δεν θα χρειαστεί να τις ψαρέψουμε όπως τις πιο φθηνές υλοποιήσεις σαν την PureRock 2FX. Όχι ότι εκεί είναι δύσκολο, αλλά τουλάχιστον εδώ βρίσκονται όλα σε ένα ενιαίο μπλοκ, έτοιμο να βιδωθεί επάνω στη βάση του socket. Εδώ θα πρέπει να σας πω επίσης ότι το ύψος της είναι αρκετό και τα 168 χιλιοστά θα βρουν σε κάποιο από τα πλαϊνά των στενότερων κουτιών της αγοράς, οπότε θα πρέπει να έχεις το νου σου και να τσεκάρεις το κουτί που έχεις στο setup σου. Στο PureBase 500FX μπήκε χωρίς πρόβλημα και υπάρχει κενό περίπου 1,5 με 2 εκατοστά, ίσα ίσα δηλαδή, αλλά κάνεις δουλειά ακόμα και έτσι. Με τις μνήμες δεν αντιμετώπισα ούτε εκεί θέμα, αφού έχει μια εγκοπή στο σημείο για να χωρέσουν όλα τα gigabytes του κόσμου και ψηλότερα DIMMs. Για αυτούς που φοβούνται και το βάρος, η ψύχτρα ζυγίζει 1,29 κιλά, που είναι σίγουρα παραπάνω από το IQ του μέσου Έλληνα οδηγού σε βροχή. Με την αλλαγή είδα σχεδόν αμέσως διαφορά 5 βαθμών σε φορτίο από τα πρώτα κιόλας λεπτά και αυτό μου φτάνει προσωπικά για να την κρατήσω επάνω στο chip όσο το δυνατόν περισσότερο, με το περιστασιακό καθάρισμα μία φορά στο δίμηνο. Η σκέψη ότι οι δύο ανεμιστήρες των 135mm και των 120mm θα κάνουν θόρυβο απορρίφθηκε σχεδόν άμεσα, αφού ακόμα και με το CPU υποπίεση δεν έγιναν αισθητοί και θα πρέπει να συγκεντρωθείς αρκετά ή να ανοίξεις το πλαϊνό παράθυρο για να τους ακούσεις. Πέρα από αυτά, η ψύκτρα έχει μερικά ενδιαφέροντα καλούδια όπως τον διακόπτη που εναλλάσσει μεταξύ Quiet και Performance Mode, αλλά και τον ρυθμιζόμενο ανεμιστήρα σε ύψος, χρήσιμο για να μην βρίσκει επάνω στις μνήμες. Τα 100 ευρώ περίπου που ζητά στη χώρα μας είναι πολλά, αλλά η DarkRock Pro 5 μπαίνει στα χωράφια της ισχυρής πρότασης που μας έρχεται από την καφέ εταιρεία. Και επιτέλους, η Be Quiet φαίνεται πως έχει λύσει σχεδόν όλα της τα προβλήματα και με το παραπάνω. Αρκετοί είναι κιόλας οι reviewers που αναφέρουν ότι οι επιδόσεις της βρίσκονται πολύ κοντά με τον καφέ κατασκευαστή ψυκτρών. Αν φτιάξει και το σύστημα συγκράτησης, καθώς και κάποια από τα υλικά κατασκευής, το μεταλλικό κάλυμα για παράδειγμα, το οποίο έχει την τάση να είναι λίγο wobbly, θα γίνει η καλύτερη ίσως high-end αερόψυχτρα της αγοράς για αυτά τα χρήματα. Είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο του 8bits. Φαντάσου να έκανες subscribe στο κανάλι μας και να μάθαινες πρώτος τα νέα μας. Cool, ε? Οπότε επισκέψου το 8bits.gr για να διαβάσεις τα πάντα για το PC hardware. Τα λέμε στο επόμενο.